Με πόσα λεφτά ζει ένας αρχιεπίσκοπος? Εξαρτάται τι ζωή κάνει. Εγώ ως αρχιεπίσκοπος της Εκκλησίας της Ελλάδος πληρώνω από το κράτος με ένα ποσό 2.300 ευρώ το μήνα. Δεν μου φτάνουν ασφαλώς. Αλλά προσπαθώ να κάνω αυτό που μου έλεγε η γιαγιά μου, στη ζωή μου να πλώνω τα πόδια μου μέχρι εκεί που φτάνω. Γιατί δεν ζείτε στο σπίτι, στη βίλα μάλλον του ψυχικού? Δεν το κάνω από περιφρόνηση, δεν με εκφράζει αυτό το πράγμα. Αυτός ο τρόπος ζωής. Μου αρέσει να είναι κάτι πιο συγκεντρωμένο, πιο μαζεμένο, πιο ζεστό, να είναι κοντά στο χώρο που εργάζομαι και κυρίως να αισθάνομαι αυτό που λέμε εμείς στο ξεκίνημά μας, την μοναχική ζωή. Είναι άχαρο, αλλά έχει λεφτά η Εκκλησία? Βλέπω τι παρεξήγησης, τι παραμύθια λέγονται. Προχθές άκουσα μια εκπομπή που είπε ότι έχουμε αποθεματικό 25 δισεκατομμύρια. Πού ακριβώς εδώ είναι, κάπου στην Αρχιεπισκοπή? Και θα ήθελα να παρακαλέσω αυτόν τον άνθρωπο να έρθει να μου πει πού είναι, να πάω να τα δω και εγώ να τα μετρήσω. Αλλά το θέμα είναι ότι δημιουργούνται τραγικές καταστάσεις, εξάπτουν τη φαντασία του λαού, τις απαιτήσεις των ανθρώπων. Περιουσία έχει η Εκκλησία? Πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι όταν λέμε Εκκλησία, δεν εννοούμε μόνο αυτόν τον οργανισμό. Είναι περίπου τα 8 με 10.000 νομικά πρόσωπα, τα οποία είναι κάτω από τη σκέπη της Εκκλησίας. Κάθε ένα νομικό πρόσωπο από αυτά έχει το δικό της τρόπο που διαχειρίζεται τα ποσά που είναι στα χέρια και στη δικαιοδοσία της. Επομένως, είναι μια φούσκα όλο αυτό το πράγμα που λέμε. Όλη αυτή η Εκκλησία έχει τόσο μεγάλη περιουσία. Να σας πω τι έχουμε. Από τα 100% της περιουσίας έχει φύγει. Βάζω το ρήμα φύγει και πίσω από αυτό εννοούμε πολλά πράγματα. Το 96%. Επομένως, σήμερα μιλάμε για το 4% που, αν αξιοποιηθεί σωστά, μπορεί να λύσει και προβλήματα της Εκκλησίας, διότι έχει η Εκκλησία πολλά προβλήματα οικονομικά, αλλά ακόμα και την ανακούφιση του λαού μας. Η πρότασή μου που έκανα στην ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος και δεν βρήκα αντίδραση ήταν όλα αυτά τα κτήματα που τα λένε φιλέτα αξίας είναι δεσμευμένα. Τώρα, γιατί είναι δεσμευμένα, θέλει μια μεγάλη συζήτηση αυτό το θέμα και πώς δεσμεύονται και πού αποβλέπουν. Τα είπα και στον Υπουργό των Οικονομικών, τον κύριο Παπακοσταντίνου. Να δημιουργηθεί ένα ταμείο εκκλησιαστικής προνοίας και συνεργασία εκκλησίας και πολιτείας ή και άλλων φορέων να γίνει αυτή η αξιοποίηση για να μπορέσουμε να πάμε λίγο πιο μπροστά και να μην μιλάμε για παραμύθια. Πείτε μου για ένα-δύο φιλέτα, ποια είναι αυτά τα φιλέτα? Το μεγαλύτερο φιλέτο αυτή τη στιγμή και το επίμαχο είναι η οδός Δεινοκράτους. Είναι το οικόπεδο το μεγάλο των 11 στρεμάτων. Σήμερα λοιπόν έρχεται η πολιτεία και λέει αυτό δεν είναι δικό σας, θα το αξιοποιήσουμε, θα το κηρύξουμε διατηρηταίο, διάφορες προσφάσεις. Όμως μέσα σε αυτή την κατάσταση, σε αυτές τις σχέσεις που έχουμε με την πολιτεία, θέλω να πιστεύω αρμονικές, ή ακόμα περισσότερο, σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται ο λαός μας, απολύσεις, φτώχεια, σκεφτείτε μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα να βγούμε σε μια διαμάχη εκκλησία και πολιτεία, αυτά είναι φεδρά πράγματα. Πρέπει να υπάρξουμε σοβαροί άνθρωποι, λογικοί άνθρωποι και να καθίσουμε, να κουβεντιάσουμε. Ούτε νικητές θα υπάρχουν, ούτε ηττημένοι. Παραδείγματος χάρη. Το 1978 εγώ, ως αρχιγραμματεύς της Συνόδου, πήρε εντολή από τον Αρχιεπίσκοπο τον Μακαριστό Σεραφή και δώσαμε στην Οδό Μεσογείων 330 στρέμματα. Ακούτε, στη Μεσογείο 330 στρέμματα για να γίνει το νοσοκομείο αυτό το μεγάλο της Ανατολικής Αθήνας. Το είδατε εσείς. Μόλις άρχισε να φτιάχνεται, διάφορα συμφέροντα ξεσηκώθηκαν και σταμάτησε. Έχει όμως δύο όρους μέσα. Πρώτον, αν γίνει αυτό το νοσοκομείο, 75 κρεβάτια είναι στη διάθεση της Εκκλησίας για πόρους και αν δεν γίνει μέσα σε 8 χρόνια, αν δεν αρχίσει, το οικόπεδο πρέπει να επιστραφεί στην Εκκλησία. Αυτό τώρα δηλαδή, για να το αντιμετωπίσουμε, πρέπει να πάμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και όταν σου δίνει η Εκκλησία 330 στρέμματα για να κάνεις αυτό το έργο δικό της, το ζητάς και κάνεις συμβόλαιο, έρχεσαι τώρα και μιλάς ότι δεν δίνει τον φόρο η Εκκλησία στο δημόσιο.
Και το φόρο δίνουμε και ό,τι μας ζητάνε το δίνουμε και θα δώσουμε. Διότι έχουμε υποχρέωση, γι' αυτό το λαό εργαζόμαστε. Και στη συζήτηση που κάναμε με τον κύριο Πρωθυπουργό, είπα ότι το κοινό σημείο που μας ενώνει είναι ότι και εσείς φροντίζετε για το λαό και εμείς φροντίζουμε για το λαό. Εσείς τους λέτε πολίτες, εμείς τους λέμε πιστούς. Δεν είμαι ειδικός, αλλά ακούω κάτι που μου φαίνεται ενδιαφέρον. Μου λέτε, περιουσία υπάρχει. Αν τη δώσουμε στο κράτος, θα πάει στη μαύρη τρύπα. Θα χαθεί. Δεν θέλουμε να τη κάνουμε ναούς. Θέλουμε να τη δώσουμε για αξιοποίηση. Μπορείτε να μου δώσετε μερικά παραδείγματα αξιοποίησης αυτής της περιουσίας. Εάν πάρετε και δείτε το τι έχει χτιστεί στο κέντρο της Αθήνας, αυτά που λέμε ιδρύματα, είναι όλες τις εκκλησίες. Ο Ευαγγελισμός, το Αρετέιο, η Αλεξάνδρα, η Ακαδημία, το Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο, όλα αυτά μέχρι απάνω που είναι, δείτε στη Μεσογείο που είναι η σχολή χωροφυλακής, δείτε το κτίριο, είναι το πρώτο πανεπιστήμιο της Εκκλησίας. Να δώσει η Εκκλησία. Η Εκκλησία τα για το λαό. Αλλά για δείτε, δίνει στους αναπήρους από τον πόλεμο. Δείτε στο Κολωνάκι, οδός αναπήρων πολέμου. Ποιος αναπήρος μένει εκεί πέρα. Να δείτε το κατάντημα της εκκλησιαστικής περιουσίας. Είναι να κλαίει κανείς. Πρέπει να φύγουμε από την τακτική που πουλάμε για να ζήσουμε, ή πρέπει να φύγουμε και από την τακτική. Έχω μικρά διαμερίσματα νοικιασμένα σε φτωχούς ανθρώπους οι οποίοι μένουν και πάμε και ζητάμε το ενοίκιο για να έχουμε εισοδήματα. Επομένως, ξαναγυρίζω. Υπάρχουν τρόποι αξιοποίησης. Πρέπει να βρούμε ένα καινούριο μοντέλο. Οι καινούργιοι οικονομολόγοι θα μας το υποδείξουν. Με τον Παπανδρέου τα πάτε καλά πάντως. Κοιτάξτε, εγώ με τον κύριο Παπανδρέου είχα συνεργαστεί όταν ήταν υπουργός παιδείας και εγώ ήμουν σύμβουλος από πλευράς εκκλησίας στα θέματα τα εκκλησιαστικά. Είχα μια καλή συνεργασία. Αυτό δεν λέει τίποτα όμως. Έγινε πρωθυπουργός ο κύριος Παπανδρέου, ζήτησε να βρεθούμε, βρεθήκαμε, κουβεντιάσαμε, συμφωνήσαμε σε πολλά πράγματα. Χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα άλλο που προσπαθούν άλλοι να δώσουν διάφορες διαστάσεις. Μακάρι αυτά που συζητήσαμε και σε αυτά που καταλήξαμε να προχωρήσουμε και να μην υπάρξουν οι καλοθελητές. Είτε από την πλευρά της πολιτείας, είτε από την πλευρά της Εκκλησίας, αυτή τη συμφωνία και αυτή την προσπάθεια να την υπονομεύσουμε. Αντίθετος με τη φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας και με τα έσοδα που έχει η Εκκλησία, δεν είστε. Κοιτάξτε, θέλω να σας πω ότι εγώ δεν είμαι αντίθετος. Θέλω ισονομία, θέλω δικαιοσύνη. Αλλά στο συγκεκριμένο θέμα του νέου φορολογικού νόμου, για το οποίο είναι τόση συζήτηση, εμείς σαν φυσικά πρόσωπα δεν θέλουμε καμία ιδιαίτερη διάκριση, όπως όλοι οι Έλληνες. Αλλά και τα νομικά πρόσωπα της Εκκλησίας, με τη βάση την ισονομία στην οποία ζούμε, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν όπως ακριβώς και όλα τα νομικά πρόσωπα της χώρας, της επικράτειας. Και το σύστημα εκείνο το οποίο εγώ προτείνω είναι να είναι ο λογισμικός προσδιορισμός του αποτελέσματος. Που σημαίνει τι εισέπραξε η Μονή σήμερα, τόσα. Τι εξόδεψε, τόσα. Τι είναι το υπόλοιπο, τόσο. Πάνω σε αυτό θα μπει ο φόρος του κράτους. Το άλλο είναι, καταρχήν, δεν ξέρω αν είναι νόμιμο. Πώς θα έρθεις στο εισόδημα μιας μονής που είναι αλφα ποσό, να έρθεις να πεις πέρα το 20% εκ των προτέρων. Γίνεται αυτό στα άλλα νομικά πρόσωπα, γιατί να γίνει για την Εκκλησία. Έπειτα φαίνεται ότι είναι μια προκατάληψη. Λέμε, τα άλλα νομικά πρόσωπα στο ΕΤΑΚ, ένα της χιλίης, τρία της χιλίης στην Εκκλησία. Για ποιο λόγο? Επειδή κάνουμε φιλανθρωπία. Ξέρετε πώς ήταν τα έξοδα το χρόνο που πέρασε της Εκκλησίας στη φιλανθρωπία και στα ιδρύματα. 100 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά από πού θα βγουν? Γιατί ακούστηκαν και άλλες απόψεις στην Εκκλησία, έτσι. Ναι. Ότι ποιοι είστε εσείς που θα φορολογήσετε την Εκκλησία? Είστε περαστικοί, σήμερα είστε εσείς, αύριο θα είναι κάποιοι άλλοι. Εγώ δεν είμαι αυτής της απόψεως. Είμαι της απόψεως ότι ο τόπος έχει ανάγκη ιδιαίτερα σήμερα συνεργασίας. Υπήρξατε μπασκεμπολίστας? Τώρα με πάτε πολύ παλιά. Ναι, ήμουνα στην εθνική και του μπάσκετ, πανεπιστημιακή μάλλον, και του βολή. Δάσκαλος, καθηγητής δηλαδή. Καθηγητής υπήρξα στη Λεόντιο Σχολή, βοηθός στο Πανεπιστήμιο στην έδρα της αρχαιολογίας, αρχαιολόγος και μετά κληρικός. Ξανασυζητάτε ποτέ με τον εαυτό σας αυτές τις επιλογές? Ξαναγυρίζω εκεί που άρχισα. Ήμουν ένας άνθρωπος που μου άρεσε η έρευνα πάρα πολύ. Κυρίως η ιστορία και η αρχαιολογία. Μα στην Εκκλησία δεν λένε πίστευε και μία έρευνα?
Και αυτό είναι παρεξηγημένο. Χρειάζεται η έρευνα, είναι απαραίτητο πράγμα, αλλά εγώ λέμε να μιλάω για έρευνα επιστημονική. Και όταν ξεκίνησα και την εκκλησιαστική μου διακονία, στα 28 χρόνια, η σκέψη μου είναι να μην ασχοληθώ με άλλα πράγματα, αλλά να μπορέσω να κάνω την έρευνα μου την επιστημονική. Εκεί ήταν το μυαλό μου. Και τώρα θα ήθελα, όταν τελειώσω, να τελειώσω μέσα σε μια βιβλιοθήκη μεγάλη, για να ολοκληρώσω μερικά πράγματα τα οποία έχω αρχίσει και δεν τα έχω τελειώσει. Τι εννοείται, ο αρχιεπίσκοπος δεν παίρνει ποτέ σύνταξη, είναι ισόβιος. Δεν θα ήθελα να είμαι ένας αρχιεπίσκοπος που τον τραβάνε από τα χέρια και να τον βάζουν με το ζόρι να καθίσει στο θρόνο του απάνω. Θα ήθελα κάποια στιγμή που θα καταλάβω ότι ό,τι ήταν να δώσω το έδωσα, ότι δεν μπορώ, και αν ο Θεός μου δώσει χρόνο, να αποσυρθώ σε ένα χώρο που έχω, που έχει μια μεγάλη βιβλιοθήκη, να καθίσω να τελειώσω αυτό που ξεκίνησα στα 28 και δεν το διεκπαιρέωσα. Να καταργήσετε μόνο σας δηλαδή την ισοβιότητα του θεσμού. Δεν θα ήθελα να πω αυτό, γιατί αυτό δημιουργεί τώρα άλλα θέματα κλπ. Ναι. Αλλά γενικότερα οι θέσεις μου είναι ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι στα κοινά πράγματα μέχρι σε ένα σημείο μπορούμε να προσφέρουμε και πρέπει να σεβόμαστε και τον εαυτό μας και αυτό που υπηρετούμε, αλλά να δώσουμε και τη δυνατότητα σε άλλους ανθρώπους να μπορέσουν να κάνουν ένα βήμα πιο μπροστά. Δεν ξέρω αν είναι άκομψο, αλλά σας άκουγα πριν να μου λέτε ότι η τελική στροφή έγινε στα 28 σας έτη. Έτσι δεν είναι? Μέχρι τότε τα κορίτσια που ήταν απέναντί σας, όταν ήσασταν στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, πώς αντιμετωπίζατε αυτό το θέμα? Κοιτάξτε, ήταν άλλη ζωή τότε. Τα σχολεία ήταν χωριστά, αλλά δεν έπαβα να υπάρχουν οι συναναστροφές. Αυτά είναι μερικά πράγματα που δεν συζητιούνται. Είχατε όμως μια εγκράτεια, δηλαδή, που ήταν άσχετη με την απόφασή σας. Δεν είχατε... Πρέπει να ξέρετε ότι από μικρό παιδί ήθελα να γίνω κληρικός. Είχα τη μητέρα μου, η οποία με βοηθούσε σε αυτό το θέμα. Θυμάμαι τη σκηνή την εξής, ότι το Σαββάτο το απόγευμα, που τελείωνε τις δουλειές της στις άλλες, έπρεπε να ετοιμάσει, τότε δεν είχαμε τα μπάνια, τα λουτρά κλπ, το ζεστό το νερό, να μας πλύνει τα παιδιά όλα, και έβαζε το βράδυ στις καρέκλες μας τα ρούχα τα κυριακάτικα. Οπότε το πρωί όταν σηκωνόμαστε έπρεπε να ντυθούμε, να πάμε στην εκκλησία, και μετά ερχόταν και αυτή. Λοιπόν, ήταν μια μητέρα ενός άλλου κόσμου, ενός άλλου χώρου. Βέβαια, όλες οι μητέρες είναι έτσι λέμε. Και όταν στο τέλος της το είπα, ότι εγώ σκέπτομαι για αυτό το πράγμα, μόνο το είχε καταλάβει, μου είπε: «Εγώ θα σου πω», μου λέει, «εσύ ξέρεις γράμματα, εγώ θα σου πω τι θα κάνεις». Δεν είχα αντιδράσεις κλπ. Η μεγαλύτερη αταξία, σας το λέω γιατί έχει παραγραφεί τώρα, έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Κοιτάξτε, στην εκκλησία η αταξία παραγράφεται με τη μετάνοια. Δεν έχει χρόνια. Πάρα πολλές αταξίες. Πάρα πολλές αταξίες. Γιατί είμαι άνθρωπος ζωντανός. Και αν ξαναγύριζα πάλι, να ξαναρχίσω από την αρχή, θα έμενα εκεί που διάλεξα, δηλαδή ένα μεγάλο χώρο, να έχω τα βιβλία μου, να διαβάζω, να γράφω, να μελετάω. Θα είσαι στανάς μοναχός, δηλαδή. Δεν θα έμπλεκα με διοικήσεις και με πράγματα που φθήρουν συνέχεια. Είναι κουραστική αυτή η γραφειοκρατία. Η διοίκηση είναι μεγάλη φθορά, όπου και να είναι κανείς. Και ψυχική φθορά. Και καταστροφή, ξέρετε, και οραμάτων και πολλών άλλων πραγμάτων. Θα μου επιτρέψετε κάτι προσωπικό. Αυτό που είχε τεθεί για κάποια προβλήματα υγείας που είχατε στο παρελθόν κτλ, τα έχουμε ξεπεράσει όλα? Έχουν περάσει από τότε 16 χρόνια. Κανείς δεν ξέρει τι γίνεται στην πορεία της ζωής, αλλά δόξα τω Θεώ, είμαι πάρα πολύ καλά, έχω όρεξη για δουλειά, εργάζομαι και έχω αφήσει τον εαυτό μου στα χέρια του Θεού.